Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο βασικό θέμα της ημέρας, αυτή την ιστορική δίκη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν που ξεκίνησε από χθες στο νησί φυλακή Ήμπραλη. Εκεί στα Μουδανιά βρίσκεται η απεσταλμένη μας η Αλεξία Κουλούρη και θα μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για την σημερινή ημέρα. Καλή σου ημέρα, Αλεξία. Καλημέρα, Θανάση, κυρίες και κύριοι από τα Μουδανιά. Πριν από λίγη ώρα αναχώρησε από εδώ το καταμαράν που μεταφέρει όσους θα παρακολουθήσουν την δίκη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, τη δεύτερη μέρα της δίκης, στο νησί Ήμπραλη. Αναχώρησε εδώ, συνοδευόμενο από ένα σκάφος του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας που καταγράφει με μια κάμερα όλες τις κινήσεις και που συνοδεύει το καταμαράν μέχρι το Ήμπραλη. Από τις 6.30 το πρωί ξεκίνησε εδώ ο καθιερωμένος πλέον έλεγχος που γίνεται στο κτίριο της στρατονομίας των στοιχείων όσων περνούν μέσα στο νησί φυλακή. Σήμερα εδώ ο Θανάση επικρατεί ηρεμία. Δεν υπάρχουν οι διαδηλώσεις που είχαμε χθες από συγγενείς νεκρών Τούρκων στρατιωτών. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Χθες το απόγευμα, για παράδειγμα, όταν επέστρεψε το καταμαράν, στις ταράτσες ο κόσμος χειροκροτούσε και φώναζε συνθήματα όπως στο Ιμπραλί θα γίνει ο τάφος του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό που λένε εδώ οι δημοσιογράφοι είναι ότι χθες ήταν η πρώτη και ουσιαστικά η τελευταία ημέρα της δίκης του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Και αυτό γιατί πίστευαν μάλλον ότι ο Ωτσαλάν, θεωρώντας ότι θα του επιβληθεί η θανατική ποινή, θα ήταν λίγο πιο επιθετικός και όχι συνεργάσιμος. Ήταν όμως το εντελώς αντίθετο, όπως είπαν. Είδαν τον Ωτσαλάν να ζητά συγγνώμη από τους συγγενείς των νεκρών και να δείχνει μια διάθεση να συνεργαστεί. Και ουσιαστικά ακριβώς αυτό, να επιχειρεί να συνδιαλλαγεί με το τουρκικό κράτος. Θανάση, αν θες να επαναλάβει. Και ουσιαστικά λέω να επιχειρεί να συνδιαλλαγεί με το τουρκικό κράτος. Ναι, αυτό βλέπουμε όλοι. Χθες παραιτήθηκαν δύο ακόμη δικηγόροι του. Πριν από μια εβδομάδα είχε παραιτηθεί ο Αχμέτ Ζεκί Οκτσούγλου. Χθες παραιτήθηκαν άλλοι δύο, επειδή δεν συμφωνούν με τις διαδικασίες με τις οποίες γίνεται η δίκη. Και ένας από τους δικηγόρους, ο οποίος βγήκε χθες το απόγευμα από το Ιμπραλί, μιλώντας στον συνάδελφο Μανώλη Κωστίδη, του είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη στάση του Ωτσαλάν και ότι δεν μπορεί να έχει κάποια υπερασπιστική γραμμή απέναντί του. Να πούμε πέντε λόγια για το τι είπε ο Ωτσαλάν χθες. Πριν πούμε για αυτά, να μας πεις τι υπόθηκε στα μέσα ενημέρωση χθες βράδυ, τι ενδεχομένως γράφουν οι πρωινές εφημερίδες της Τουρκίας. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η εικόνα που έχουμε από εδώ είναι συγκεκριμένη. Είχαμε 10 λεπτά πλάνα το πρωί και αυτά που είπε ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από το TRT και είχαμε και μια δευτερολογία το απόγευμα όπου τον είδαμε λίγο πιο, να έχει μεγαλύτερη ένταση, να υψώνει τη φωνή του. Βλέπουμε αποσπάσματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε όλη την δίκη και να έχουμε μια ροή. Αυτό που λένε λοιπόν εδώ οι δημοσιογράφοι είναι ότι παρατήρησαν τον Ωτσαλάν να κοιτά μόνο τον δικαστή και όχι τους συγγενείς. Και από αυτά που άκουσαν, δηλαδή να λέει ότι αν είναι να μου επιβληθεί θανατική ποινή προκειμένου να λυθεί το κουρδικό ζήτημα, ας γίνει και αυτό, και ότι αν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους αντάρτες μου, θα τους έλεγα να κατέβουν από τα βουνά, δείχνει ότι θέλει να συνεργαστεί και μάλιστα χαρακτηρίζει.